Η Real Madrid της λανσάρει την τρίτη φανέλα της σεζόν με τρόπο που αρμόζει σε μια βασίλισσα της Ευρώπης. Σχεδιασμένη από τον πρωτοπόρο του είδους Ιάπωνα Γιώζη Γιαμαμότο, η μαύρη με λευκές λεπτομέρειες εμφάνιση φέρει στο μπροστινό μέρος της δύο μυθικά τέρατα της Άπω Ανατολής. Τον βασιλιά Δράκο που συμβολίζει το μεγαλείο, τη δόξα και τη δύναμη και το πουλί Δράκο που επιζεί στις πλέον αντίξωες συνθήκες με αντοχή και αποφασιστικότητα. Η νέα εμφάνιση των Μερένχες έκανε πρεμιέρα στον εκτός έδρας αγώνα του Champions League στη Βουλγαρία, από όπου η Ρεάλ απέδρασε με τα ψέματα πριν την καταπιούν οι δράκοι της Λουντογκόρετς. Ο κορυφαίος playmaker της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας, Τσαβιέ Ερνάντες Ικραίους, κατά κόσμον Τσάβι, περνάει αλλαγή στο 69ο λεπτό του αγώνα της Μπαρτσελώνα με την Paris Saint-Germain στο Parc des Princes και από πρίγκιπας της Μπαρτσελώνα γίνεται ο βασιλιάς του Champions League. Με 143 συμμετοχές στη φάση των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ξεπέρασε κατά μία τον Ραούλ. Από το μακρινό 1998, όταν πέρασε αλλαγή στον αγώνα κόντρα στη Manchester United στο Old Trafford, μέχρι την περασμένη Τρίτη, η διαδρομή είναι μεγάλη και ένδοξη, αλλά το μυαλό του Τσάβι δεν άλλαξε. Εραστής του ποδοσφαίρου και ειδικά με τη διάσταση εκείνη του αθλήματος που υπαγορεύει τη διαρκή αναζήτηση των κενών χώρων, ο 34χρονος σήμερα Τσάβι ψάχνει συνεχώς τον ελεύθερο συμπαίκτη του με κάθε δυνατό και αδύνατο τρόπο. Με τρεις ακόμη συμμετοχές του Champions League, ισοφαρίζει και τον Ryan Giggs στην κατηγορία των κορυφαίων σε συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένων και των προκριματικών της διοργάνωσης. Στοίχημα ότι θα τα καταφέρει. Ο Ryan Giggs πρόβαλε πρώτος και στη λίστα με τους μεγαλύτερους σε ηλικία scorer στο Champions League. Μέχρι την Τρίτη, όταν τα κάστρα έπεσαν. Ο Φραντζέσκο Τότι ισοφαρίζει αριστοτεχνικά στο Etihad του Manchester και σε ηλικία 38 ετών και 3 ημερών, ο καπετάνιος της Ρώμα γίνεται ο γυρεότερος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο μέχρι πρότινος πάλιουρας Ryan Giggs είχε σκοράρει στον αγώνα της Manchester United με την Benfica το Σεπτέμβριο του 2011 σε ηλικία 37 ετών και 289 ημερών. Πριν τον αγώνα με τη Ρώμα, η City καλωσόρισε τους φιλοξενούμενους μέσω Twitter με το στατιστικό σχόλιο ότι ο Τότι δεν έχει σκοράρει ποτέ επί αγγλικού εδάφους. Και ο 38ης βασιλιάς της Ρώμης απάντησε στο γήπεδο. Στη διάτρητη αποσπήλαια οροσειρά Βέλεμπιτς στην Κροατία υπάρχει και το εντυπωσιακό σπήλαιο Μάμετ. Για τους ντόπιους αποτελεί την είσοδο για το κέντρο της γης. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα γεωλογικό χωνί βάθους 206 μέτρων και επιφανειακού πλάτους 60 μέτρων. Από εκεί επιχείρησε πριν 10 χρόνια ένα από τα πολλά άλματά του ο Αυστριακός Φέλιξ Μπάουμγκάρντνερ. Και πριν 2 εβδομάδες ο συμπατριώτης του με κροατικό διαβατήριο 70χρονος Ιβάν Τριφόνοφ δοκίμασε κάτι εξίσου παράτολμο. Εμπνευσμένος από το βιβλίο του Ιούλιου Βέρν «Ταξίδι στο κέντρο της γης», ο Τριφόνοφ σχεδίασε και αποτόλμησε την κατάδυσή του στο σπήλαιο Μάμετ με ένα ειδικά διαμορφωμένο αερόστατο μικρότερων διαστάσεων από το οποίο έλειπε το παραδοσιακό καλάθι. Ο πολύπυρος 70χρονος εισήλθε στη σκοτεινή τρύπα, αποφεύγοντας τα στενά τυχώματα της εισόδου, έφτασε μέχρι τον πάτο του σπηλαίου και αναδύθηκε σε μια αγωνιώδη υψηλής επικινδυνότητας κάθετη πτήση διάρκειας 25 λεπτών. Ο Ιβάν Τριφόνοφ έχει προκαλέσει πολλές φορές την τύχη του. Απόδειξε το γεγονός ότι έχει στην κατοχή του 4 παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες. Και μετά το πρόσφατο ταξίδι του στο κέντρο της γης, περιμένει η ειδοποίηση για να προσθέσει το 5ο στη συλλογή του. Bu adam başa, bir kas bize önce.
oynasın varsın. Akhisar onun golleriyle kümede kalsın. Ο Θεοφάνης Γκέκας παρασέρνει στους ρυθμούς του την Τουρκία και τους οπαδούς της Ακισάρ, με τη φανέλα της οποίας σκοράρει κατά ρυπάς. 6 γκολ σε 4 εμφανίσεις, πρώτος σκόρερ στην τουρκική Σούπερ Λίγκα, πρωτοσέλιδο σε μεγάλες εφημερίδες και η Ακισάρ στην κορυφή με 10 βαθμούς. Τελευταίο θύμα του Θεοφάνη, η Φενέρμπαχτσε. Ποιος Δίας λοιπόν και ποιος Περσέας? Μόνο Θεοφάνης. Το Βερολίνο εξελίσσεται στη Μέκα των μαραθωνοδρόμων. Πριν ένα χρόνο στη γερμανική πρωτεύουσα, ο Κενιάτης Wilson Kipsang σημείωσε το παγκόσμιο ρεκόρ των 2 ωρών, 3 λεπτών και 23 δευτερολέπτων. Και την περασμένη Κυριακή, ο συμπατριώτης του, Ντένις Κιμέτο, έγινε ο πρώτος μαραθωνοδρόμος που σπάει το αδιαπέραστο όπως έμοιαζε φράγμα των 2 ωρών και 3 λεπτών και με επίδοση 2:57 έγινε ο νέος κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ. Υπολογίζεται ότι η κούρσα της περασμένης Κυριακής, ειδικότερα για το γκρουπ των 7 αθλητών που προπορεύονταν από νωρίς, ήταν η γρηγορότερη της ιστορίας. Στα τελευταία χιλιόμετρα είχαν ξεχωρίσει ο Ντένις Κιμέτο και ο επίσης Κενιάτης Εμάνουελ Μουτάι. Ο Κιμέτο κοίταξε το ρολόι του, συνειδητοποίησε ότι το ντεπόζιτο των δυνάμεών του ήταν γεμάτο, αντιλήφθηκε την ιστορικότητα της στιγμής και έδωσε ό,τι είχε για το παγκόσμιο ρεκόρ. Ο 30χρονος σήμερα Κιμέτο κέρδισε την πρώτη μεγάλη κούρσα του μόλις το 2011 στον ημιμαραθώνιο του Ναϊρόμπι. Εξάλλου, όλα τα παιδικά χρόνια του μέχρι την ενηλικίωσή του τα πέρασε δουλεύοντας σκληρά στα χωράφια. Το τρέξιμο το άρχισε μετά τα 20 και μέσα σε λιγότερο από μία δεκαετία είναι ο νούμερο 1. «Κάνω τα πάντα για να βοηθήσω την οικογένειά μου», η δήλωση του ταπεινού Κιμέτο. Τι άλλο. Τη μεγαλύτερη εμπειρία μέχρι τώρα στην καριέρα του, τη συμμετοχή του στον τελικό του Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γερμανίας απέναντι στην Αργεντινή, ο Κρίστοφ Κράμερ τη θυμάται μέχρι το 17ο λεπτό. Σε εκείνο το χρονικό σημείο, ο 23χρονος μέσος της Gladbach συγκρούστηκε με δύναμη στον ώμο του Εζέκιελ Γκαράι και παρά το γεγονός ότι συνέχισε να αγωνίζεται για περίπου 1/4 επιπλέον πριν γίνει η αλλαγή, προκύπτει ότι από τη σύγκρουση κιόλας, ο Κράμερ ταξίδεψε σε μια άλλη διάσταση του χρόνου. Η μαρτυρία του διαιτητή του τελικού, Νίκολα Ριτσόλη, σύμφωνα με την οποία ο Κράμερ μετά το χτύπημα τον ρωτούσε αν βρίσκεται όντως στον τελικό, οχριά μπροστά στις μαρτυρίες των συμπαικτών του. Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, ο Φίλιπ Λαμ, ο Εμάνουελ Νόιερ και ο Τόμας Μίλλερ ήταν αποκαλυπτικοί για τον άτυχο συμπαίκτη τους. Eigentlich hat alles damit angefangen, dass irgendwann zu mir kam und mir die Kapitänsbinde einfach abreißen wollte. Also ich habe mir gedacht, was ist hier los eigentlich? Ja, das war schon krass. Mich hat er immer mit Gerd angesprochen und mir zum Finale von 74 gratuliert. Irgendwann ist er dann zu mir gekommen und hat gesagt, ey Manu, lass mich ins Tor. Als es dann im Stadion ein bisschen lauter geworden ist, hat er gerufen, super Stimmung hier im Ruhrstadion. Ja, und als er dann mit dem Schiedsrichter Trikot tauschen wollte, da habe ich mir gedacht, so, jetzt reicht's. Wer weiß, was er sonst noch alles gemacht hätte. War schon wichtig, dass er dann eben raus ist. Vielleicht hätte er im Schiri noch die Unterhose ausgezogen. Applaus